Συνεχίζω με την Παναγία των Παρισίων. Το Βίκτορος Ούκο σε διασκευή και σκηνοθεσία, Πασχάλη Άραμπατζή, για τις παραστάσεις οι οποίες ανεβαίνουν στο Θέατρο Αστόρια. Νομίζω 5 και 6 Οκτωβρίου πως είναι οι επόμενες παραστάσεις, εάν δεν κάνω λάθος. Κύριε Πασχάλη Άραμπατζή, καλημέρα σας από το Ράδιο 984. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είμαστε για ακόμα μία φορά στο Ηράκλειο. Είναι μια υπέροχη συγκυρία για μας. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης και όλη η ομάδα είχε τη χαρά χρόνια ολόκληρα να φιλοξενείται στην Κρήτη γενικότερα, αλλά και στο Ηράκλειο και στο Θέατρο Αστόρια. Και έχουμε τη χαρά και ακόμη μια φορά με αυτό το έργο που όλοι αγαπάμε, την Παναγία των Παρισίων, να είμαστε και πάλι εκεί κοντά σας. Λοιπόν, να πούμε, 5 και 6 του Οκτώβρη, αυτές οι παραστάσεις, μάλιστα από την παραγωγή, δίνουν και τρεις διπλές προσκλήσεις μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984 για το Σάββατο 5 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Εσείς οι πρώτοι που θα επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Κρήτη TV 281-03-98-000, θα δώσετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, για να τα στείλουμε στην παραγωγή και έτσι να μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 5 του μήνα στις 6 το απόγευμα. Τρεις διπλές προσκλήσεις. Το λέω βέβαια και σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους. Αυτή την ώρα μας ακούνε πολύ περισσότερο οι μεγάλοι, αλλά είναι μια παράσταση, κύριε Άραμπατζή, η οποία απευθύνεται και σε μεγάλους, νομίζω. Δεν είναι αποκλειστικά μόνο για τους μικρούς φίλους. Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι μια παράσταση που αφορά όλη την οικογένεια, που αφορά και τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγάλους. Και είναι έτσι μια παράσταση που μπορεί να την παρακολουθήσει όλη η οικογένεια, και σας υπόσχομαι ότι σίγουρα όλοι θα περάσουν πολύ καλά. Υπάρχει δυσκολία, κύριε Ραμπατζή? Πάντα το αναρωτιέμαι αυτό, στο να ανεβάσει σε μια παιδική θεατρική παράσταση. Γιατί εκεί πρέπει, φαντάζομαι, με το δικό σου τον τρόπο, με το χρώμα, με τον ήχο, με το φως, με το σκηνικό σου, να δώσεις όλα εκείνα τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Το θέατρο για παιδιά, αν και πολλές φορές θεωρείται ένα είδος θέατρο το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, αντιθέτως είναι ένα είδος δύσκολο. Οι μικροί μας θεατές πάντα είναι πολύ πιο αυστηροί γενικότερα με αυτό το οποίο βλέπουν και θα το εκφράσουν και εκείνη τη στιγμή κατά διάρκεια της παράστασης. Οπότε πάντα πρέπει να είσαι σε μια εγρήγορση σε σχέση με το πώς θα παρουσιάσεις όλα αυτά που αναφέρατε και μόλις τώρα, αλλά και να αγγίξεις τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζεις τις παραστάσεις είτε ενηλίκων είτε παιδιών με έναν απόλυτο σεβασμό και απέναντι στο κείμενο αλλά και απέναντι στους θεατές, και να σκέφτεσαι πώς θα συνδυάσεις τα πάντα, από τα φώτα μέχρι τον ήχο, μέχρι όλο αυτό που θα παρουσιάσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα σε αυτή την συνθήκη και σε αυτό το περιβάλλον που θέλεις να παρουσιάσεις. Mm-hmm. Και να ζήσουν τη μαγεία αυτής της παράστασης ο κόσμος μαζί με τους ηθοποιούς. Κύριε, ναι. Πείτε μου. Όχι. Ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε. Εγώ σας διέκοψα. Αυτό είναι, πρέπει, και πόσο μάλλον έχουμε μια τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά όσοι ασχολούμαστε με το θέατρο για τα παιδιά, για να μπορέσουν να περάσουν στον κόσμο και αυτά τα μηνύματα τα οποία θέλει να πει ένα έργο. Mm-hmm. Και η Παναγία των Παρισίων, όπως αναφέραμε, του Βίκτορου Σουγκό, είναι ένα έργο διάσημο, ένα έργο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Έχει γράψει ιστορία, έχουν γίνει ταινίες, έχουν γίνει αφιερώματα πάνω σε αυτό, και έχει μηνύματα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν για τη φιλία, την ηθική, την αγάπη, την ενσυναίσθηση. Αναφέρεται στις κοινωνικές διακρίσεις και στην αυθαιρεσία της κατάχρησης εξουσίας, και πόσο μάλλον για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ, ακόμα και στο τώρα που είναι η διαφορετικότητα.
και πώς χρειάζεται να αγκαλιάσουμε αυτή τη διαφορετικότητα, να την αποδεχτούμε. Και ένα σημαντικό μήνυμα που περνάει αυτή η παράσταση στον κόσμο είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε διαφορετικοί, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Τι περίεργο πράγμα, όλα αυτά τα οποία λέτε να αφορούν και το χθες και το παραπροχθές και το σήμερα. Τι περίεργο είναι πράγμα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι, μιλάμε για ένα έργο το οποίο τα γεγονότα του διαδραματίζονται. Η Παναγία των Παρισίων, κύριος πρωταγωνιστής, είναι ο ίδιος ο ναός, είναι η ίδια η Παναγία των Παρισίων. Και βλέπουμε όλους διαδραματίζονται κάτω από τη σκιά αυτής της εκκλησίας, αυτού του ναού, που είναι η ιστορία της διάσημης Εσμεράλδας, μιας πανέμορφης τσιγκάνας και του Κουδωνοκρούστη του Πασιμόδου. Και μέσα από αυτό βλέπουμε όλη την εξέλιξη αυτής της ιστορίας. Και είναι σημαντικό ότι αυτά διαδραματιζόντουσαν στο Μεσαίωνα, που υπήρχε μια απόλυτη ιδιότητα και σκληρότητα. Και το στενάχωρο πολλές φορές είναι ότι συνειδητοποιούμε ότι αυτή η ιδιότητα και η σκληρότητα μετά από τόσα πολλά χρόνια υπάρχει ακόμα και τώρα. Και παλεύουμε και αγωνιζόμαστε να εξαλείψουμε αυτή τη σκληρότητα και τη ιδιότητα που υπάρχει. Και πολλές φορές λέμε ότι να είναι αχρίαστο το θέατρο όσον αφορά τα κοινωνικά πολιτικά μηνύματα που μπορεί να περάσει, αλλά χρειάζεται και είναι απαραίτητο στις ζωές μας. Κρατάω αυτές τις πληροφορίες, αφέστατα όποιος δει αυτή την παράσταση δεν θα τα ακούσει έτσι όπως τα λέμε, δηλαδή τα μηνύματα είναι μηνύματα, αλλά και η παράσταση είναι γεμάτη χιούμορ, μουσική, τραγούδι και χορό, μια παράσταση όπως είπατε στην αρχή για όλη την οικογένεια, κυρία Ραμπατζή. Ναι, μιλάμε για ένα ροκ φαντασμαγορικό musical, για ένα musical που μέσα από το χορό, την αφήγηση, το τραγούδι, ο κόσμος θα δει όλα αυτά τα μηνύματα και θα δει τα γεγονότα να διαδραματίζονται μπροστά του. Είναι μια υπερπαραγωγή με έναν νιαμελή θίασο, έναν θίασο με ταλαντούχα πλάσματα, τα οποία δίνουν όλη τους την αγάπη και τον εαυτό τους αυτό που κάνουν, και κυρίως γιατί αγαπάνε αυτό που κάνουν και αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά. Λοιπόν, είναι δύο οι παραστάσεις και το Σάββατο την Κυριακή σε καθημερινή βάση. Ολοκληρώσαμε ένα κύκλο παραστάσεων το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και είναι αυτό το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μας που θα φιλοξενηθούμε στο Θέατρο Αστόρια το Σάββατο όπως αναφέρατε στις 6 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή έχουμε δύο παραστάσεις. Μία πρωινή στις 11.30 και μία απογευματινή στις 6 πάλι. Ωραία, έτσι. Να υπάρχει και αυτή η διευκρίνηση για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται και νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα μπορούν να τα βρουν και μέσω διαδικτύου. Εμείς είπαμε για τις τρεις διπλές παραστάσεις που δίνεται για το Σάββατο 5 του μήνα και για την παράσταση στις 6 το απόγευμα. Εκεί κάποιος να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της Credit TV να αφήσει το όνομά του και το τηλέφωνό του. Τρεις πρώτοι για να μην μπερδευόμαστε με διαγωνισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Τα ονόματα τα οποία θα σταλούν, θα ενημερωθείτε και τα ονόματα τα οποία θα σταλούν εκεί στο Αστόρια, έτσι ώστε να μπορέσετε να περάσετε απλά, πάρα πολύ απλά και να περάσετε καλά. Κύριε Ραμπατζή, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να περάσουμε όμορφες στιγμές στο Θέατρο Αστόρια. Καλά να είστε, καλημέρα. Καλή σας μέρα, γεια σας.